Από ό,τι φαίνεται, άφησε ο σεισμός ζημιές στην ιστορική εκκλησία της κοινότητάς σας. Ναι. Εκτός από τον τρομερή δόνηση που είχαμε, συνοδεύτηκε η δόνηση μαζί με έναν εσφαλαντικό θόρυβο και έντρομη η γειτονιά έρχονται στον δρόμο στην πλατεία της κοινότητας και διαπιστώσαμε την κατάρρευση του καμπαναριού, μέρος του καμπαναριού για να είναι ειλικρινής, αλλά δυστυχώς το υπόλοιπο είναι τιμόρροπο. Α, είναι τιμόρροπο, άρα έχει περιφραχτεί φαντάζομαι η περιοχή και κανείς δεν μπορεί να περάσει. Τηλεφωνήσαμε στην επαρχιακή διοίκηση, στο τμήμα αρχαιοτήτων και στον αστυνομικό σταθμό Κοφίνου, διότι ανταποκριθήκατε θετικά και άμεσα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το προσωπικό ενδιαφέρον του κυρίου επάρχου. Και έστειλε συνεργείων έπαρχος μαζί με την αστυνομία, ανεκόψαμε τον δρόμο με κάγκελα για να μην παίρνουν ούτε πεζί, γιατί πραγματικά είναι τιμόρροπο το καμπαναριό. Και περιμένουμε τα υπόλοιπα μαζί με το τμήμα αρχαιοτήτων για τις διορθώσεις. Γιατί ο ναός λειτουργεί τις γιορτές και τις καθημερινές. Επειδή υπάρχει άλλος μεγάλος ναός για τα Σαββατοκυριακά. Και έτσι λειτουργεί ο ναός και πρέπει να διορθωθεί. Εκτός του ότι είναι επικίνδυνο για τους περαστικούς. Ήταν από τις χειρότερες σεισμικές δονήσεις με την έννοια ότι ήταν τέτοιο το μέγεθος του σεισμού που όλοι αντιλήφθηκαν τι γινόταν. Σωστά, κύριε Μιχαήλη. Ειδικά εσείς που είστε προς Λάρνακα μεριά, ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Επειδή δεν είμαστε πιο πολλά μακριά από την κοινότητα της Κλαδιάς που ήταν το κέντρο, νιώσαμε το πάρα πολλά έντονα και μπορώ να πω ότι με 64 χρόνια πρώτη φορά νιώσα τέτοιο πράγμα. Ήταν τρομερό. Ταρακούνηση μας για καλά. Άρα περιμένετε τώρα να έρθουν εκεί οι ειδικοί για να σας βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές, να δούμε με ποιο τρόπο ουσιαστικά το καμπαναριό δεν θα είναι επικίνδυνο, γιατί μας είπατε ότι είναι τιμόρροπο, άρα δεν μπορεί κανείς. Είναι τιμόρροπο, ναι, πραγματικά, γιατί και δεν είναι διαπίστωση δική μου του τμήματος αρχαιοτήτων και του συνεργείου της επαρχιακής διοίκησης του κυρίου Χρήστου Αγιοσύπ και επαρχιακού μηχανικού της επαρχιακής διοίκησης. Από τι ώρα δηλαδή, ένα λεπτό, από τι ώρα τους ειδοποιήσατε? Το πρωί είναι η ώρα 7-7.30. Τώρα είναι 12 σχεδόν, δεν έχουν έρθει δηλαδή? Όχι, ήρθανε, καθαρίσαν το χώρο από τις πέτρες, γιατί δεν πετρώχτησε η εκκλησία. Ναι. Καθαρίσαν, που λέω σας ότι ανταποκριθήκαν άμεσα. Συγγνώμη, δεν άκουσα το άμεσα, ναι. Και γι' αυτό που ευχαριστώ για την επαρχιακή διοίκηση και το σχέδιο για την αστυνομία μας. Και έτσι περιμένουμε τώρα να έρθουν αστίζουν τηλεσκοπικό για να ανεβούν πάνω, να ρίξουν τις πέτρες που είναι ετοιμόρροπα, τα υπόλοιπα που είναι ετοιμόρροπα. Μάλιστα, λοιπόν, και προσοχή να μην διέρχεται κανείς από τον χώρο που βρίσκεται η εκκλησία. Μέχρι να δούμε. Υπάλληλο για να μην στείλει η πεζόν να περνά. Μάλιστα. Λάβαμε όλα τα αναγκαία μέτρα. Ευχαριστούμε.